σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Season B Μυστικά Ομορφιάς. Σήμερα θα σας δείξω μία νέα μάσκα με ένα υλικό το οποίο ίσως στην Ελλάδα να μην είναι και πολύ γνωστή η χρήση του. Κάποιοι το λατρεύουν, κάποιοι όχι. Και φυσικά σας μιλάω για τις μπάμιες. Οι μπάμιες είναι ένα λαχανικό κάπως παρεξηγημένο. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που δεν τη θέλουν λόγω της βλένας που έχει. Τι θα λέγατε όμως αν μαθαίνατε ότι αυτή η βλένα ή τζέλ κάνει θαύματα στην επιδερμίδα μας, αλλά και στην υγεία μας. Οι μπάμιες είναι πλούσιες σε βιταμίνες A και C, βιταμίνες απαραίτητες για την παραγωγή κολαγόνου και για την υγεία της επιδερμίδας μας. Οπότε οι μπάμιες είναι ιδανικές για την περιποίηση της επιδερμίδας μας, για μια επιδερμίδα πιο νεανική, λία και λαμπερή και απαλλαγμένη από τα ενοχλητικά σπυράκια της αχμής. Αλλά όπως πάντα, όταν δοκιμάζουμε ένα νέο υλικό, θα δοκιμάσουμε πρώτα σε κάποιο σημείο του χεριού μας για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις. Αυτό είναι κανόνας και δεν θα το ξεχνάμε ποτέ. Έψαχνα στο διαδίκτυο για να βάλω κάποιο link κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπως συνήθως. Αλλά δεν βρήκα τίποτα στα ελληνικά site, μόνο στα αγγλικά. Και αυτό ίσως γιατί οι μπάμιες στην περιποίηση της επιδερμίδας είναι πολύ διαδεδομένες στο εξωτερικό και όχι και τόσο πολύ στην Ελλάδα. Δείτε λοιπόν το βίντεο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Και φυσικά για να με στηρίξετε και για να μπορώ να ανεβάζω πιο πολλά βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου Season B Μυστικά Ομορφιάς και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε λοιπόν τις ιδιότητες της μπάμιας που πολύ την παρομοιάζουν με την αλόη στην επιδερμίδα μας και το αποτέλεσμά της μοναδικό. Η μπάμια είναι ένα λαχανικό όπως όλα τα άλλα. Λίγοι όμως γνωρίζουν τις ιδιότητές της. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο λαχανικό μαζί. Τρεις μπάμιες πιστεύω είναι αρκετές για τη μάσκα που θα φτιάξουμε σήμερα. Θα τις πλύνουμε καλά και θα τις σκουπίσουμε με ένα καθαρό χαρτί για να φύγει το χνούδι που έχει. Τέλος, όπως βλέπετε και στο βίντεο, εγώ τις μπάμιες τις κόβω στη μέση πριν τις βάλω στο νερό για να μαλακώσουν έτσι πιο γρήγορα. Θα τις αφήσω στο βραστό νερό 2 με 3 λεπτά και παραπάνω να μείνουν δεν μας πειράζει, θέλουμε να μαλακώσουν λίγο οι μπάμιες. Μόλις μαλακώσουν οι μπάμιες θα τις βάλουμε σε ένα μπλέντερ με λίγο νερό και όπως βλέπετε και στο βίντεο, από το 1 τέταρτο της κούπας θα κρατήσω λίγο. Μετά θα βάλω το μείγμα μου, τις λιωμένες μπάμιες, σε ένα μπολ και θα προσθέσω τα υλικά μου. Τα υλικά μου, όπως βλέπετε και στο βίντεο, είναι μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι, μία κουταλιά του γλυκού σταφυλέλαιο και τέλος μία κουταλιά του γλυκού αλόι τζέλ. Εάν έχετε στο σπίτι σας αλόι φυτό, μπορείτε να βάλετε φρέσκο χυμό αλόης. Θα ανακατέψουμε τα υλικά μας όλα μαζί και το αποτέλεσμά μας θα είναι όπως βλέπετε και στο βίντεο. Σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα θα εφαρμόσουμε τη μάσκα μας κατά προτίμηση με το χέρι με κυκλικές κινήσεις και θα την αφήσουμε τουλάχιστον για 30 λεπτά.
και μετά θα τη ξεβγάλουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό και θα εφαρμόσουμε την υδατική μας κρέμα. Το υπόλοιπο που θα μας μείνει θα το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο για 5 μέρες περίπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα αυτή καθημερινά για μέγιστα αποτελέσματα.